Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας σύσκεψη, την σημαντική και μεγάλη σύσκεψη θα λέγαμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπείτε για την παρουσία σας, για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Ομοσπονδιών και Σωματείων του Δημοσίου. Ευχαριστούμε όλους εσάς που συμβάλλετε στη διαμόρφωση και στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης που αφορά στην άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Δημοσίου. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως το συγκεκριμένο αίτημα για την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης υιοθετούν και καταθέτουν πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουμε 7 ομοσπονδίες, 98 πρωτοβάθμια σωματεία, 5 νομαρχιακά τμήματα και 3 επιτροπές συμβασιούχων. Συνολικά δηλαδή είμαστε σήμερα, μπορούμε να πούμε, που λέμε ξεπεράσαμε τους 100, 118 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που δίνει όθηση στον αγώνα μας. Τα τελευταία χρόνια, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, ζήσαμε σημαντικούς αγώνες για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ποιος δεν θυμάται τους μαζικούς και μαχητικούς αγώνες των συμβασιούχων των ΟΤΑ, όπου κατά καλό καιρό και κατά χιλιάδες είχαν πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας. Ποιος δεν θυμάται τους αγώνες των συμβασιούχων των νοσοκομείων, και πρόσφατα τους χιλιάδες απεργούς αναπληρωτές, διαδηλωτές εκπαιδευτικούς. Ποιος δεν θυμάται δηλαδή όλους αυτούς τους νέους συναδέλφους που πέρασαν το μήνυμα του ανυποχώρητου αγώνα ενάντια στην κρατική βία, ενάντια στην κυβερνητική καταστολή. Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων μας αφορά όλους, μόνιμους και συμβασιούχους, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι ένας αγώνας κοινός. Η μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι ταυτόχρονα και αγώνας ενάντια στην κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που προωθούν από κοινού κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι αγώνας ενάντια σε όλες τις μορφές ελαστικής εργασίας, ενάντια στις απολύσεις. Είναι αναγκαίος όρος για αξιοπρεπή διαβίωση. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προεκλογικά είχε υποσχεθεί 20.000 διορισμούς στα νοσοκομεία, 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, τουλάχιστον 8.000 έλεγε διορισμούς στους ΟΤΑ και τουλάχιστον άλλους τόσους στο υπόλοιπο δημόσιο. Μάλιστα, και δεν το ξεχνάμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είχε καταθέσει μια σειρά από ερωτήσεις στη Βουλή για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Σήμερα, στα 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε πράξη και ας είναι δίκαιο. Μιλάμε για τέτοια κοροϊδία, για τέτοιο απίθμενο θράσος. Ανταυτού, η κυβέρνηση υλοποίησε μια σειρά από μνημονιακές διατάξεις που τσάκισαν το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων στην εργασία, υποστελέχωσαν παραπέρα τις δημόσιες υπηρεσίες. Με στοιχεία της ΟΛΜΕ, των εκπαιδευτικών, από το 2011 έχουν φύγει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 23.000 εκπαιδευτικοί. Από τότε προσλήφθηκαν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί μόνο 133 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, συνάδελφοι, όχι 1:5 και 1:10 που μας δουλεύαν όλα τα χρόνια, αλλά 1:223. Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Κουρουμπλής, είχε δηλώσει πως αν μέχρι το Μάιο του 2017 δεν γίνουν 4.500 διορισμοί στα νοσοκομεία, έλεγε, εγώ θα γίνω καραγκιόζης. Δεν ξέρουμε και ούτε μας αφορά αν ο κύριος Κουρουμπλής έγινε ή θα γίνει καραγκιόζης. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι δεν έγινε ούτε ένας μόνιμος διορισμός στα νοσοκομεία και ας μιλούσε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ για 40.000 κενά στην υγεία
και άλλα παρόμοια. Το πανανθρώπινο λοιπόν δικαίωμα στην εργασία συνθλίβεται. Συνθλίβεται στη μέγενη της στρατηγικής ανταγωνιστικότητας και των μνημονιακών νόμων που από κοινού ψήφισαν και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι συνοδοιπόροι τους. Αυτοί λοιπόν που έλεγαν ότι με ένα άρθρο, με ένα νόμο θα έσχιζαν τα μνημόνια, έφεραν και το τρίτο και φόρτωσαν και νέα βάρη στο λαό. Κοροϊδεύει, συνάδελφοι, η κυβέρνηση όταν λέει ότι θα κάνει προσλήψεις στο δημόσιο. Όπως κοροϊδεύει και η Νέα Δημοκρατία όταν καταγγέλει την κυβέρνηση για τις υποτιθέμενες προσλήψεις. Κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία με μοιρασμένους ρόλους, λέμε, δουλεύουν από κοινού για την εξαπάτηση των εργαζομένων, την μακροημέρευση του εκμεταλλευτικού μας συστήματος. Τις ημέρες αυτές η κυβέρνηση έχει εντείνει, έχει επεκτείνει την κοροϊδία της με τα περί αύξησης του κατώτατου μισθού. Όλοι ξέρουμε, συνάδελφοι, ότι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι η βάση διαμόρφωσης του μισθού που ακουμπά όλους τους εργαζόμενους, συνεπώς και τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Και όλοι ξέρουμε ότι η αύξηση των 50 ευρώ όχι μόνο είναι κάτι ψίχουλα, αλλά και τι σε τίποτα δεν αντισταθμίζει τις τεράστιες απώλειες που είχαν μέχρι τώρα όλοι οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και από το 2020, από του χρόνου δηλαδή, με την εφαρμογή του αφορολόγητου, αυτή η αύξηση θα εξανεμιστεί εξ ολοκλήρου. Η κυβέρνηση προεκλογικά και ως αντιπολίτευση υπόσχονταν ότι ο πρώτος νόμος που θα φέρει στη Βουλή θα είναι η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 7,51 ευρώ. Και αντί αυτού έφερε και υλοποιεί το νόμο 41-72 του Βρούτση, όπου καταργεί με νόμο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και με νόμο ορίζει το ύψος του μισθού ανάλογα με τι, ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Νόμο δολοφόνο αποκαλούσε τότε τον νόμο Βρούτση ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα προσπαθεί μάταια, εμείς λέμε, να κρύψει και το φόνο και το δολοφόνο. Απέναντι σε αυτή την αντεργατική πολιτική, η ΑΔΔΗ, αντί να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων και των συμβασιούχων, στην πιο κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη στις κυβερνητικές επιλογές. Θυμίζουμε απλώς το τελευταίο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης το Μάη του 2018, όπου ανάμεσα στα άλλα υπήρχαν διατάξεις που καταργούσαν τα βαρέα και ανθυγινά. Υπήρχαν διατάξεις που απαγόρευαν τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ακόμα και αυτών που είχαν δικαιωθεί στα δικαστήρια. Τότε, στις 30 Μάη, όχι μόνο δεν κήρυξε 24ωρη απεργία που ζητούσαμε και όπως έκαναν τα περισσότερα συνδικάτα, αλλά μαζί με τη ΓΕΣΕΕ έπαιξαν το βρώμικο ρόλο και πρόσφεραν σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση, οργανώνοντας όχι μόνο την απεργία, αλλά και την απεργοσπασία, γράφοντας τα μπαλιά των υποδημάτων τους μαζί με την κυβέρνηση τα δίκαια αιτήματα των συμβασιούχων. Αλλά θα λέγαμε, τι να περιμένει κανείς από την ΑΔΔΗ, από μια συνομοσπονδία που δεν δέχεται τους συμβασιούχους ως μέλη της. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, συνάδελφοι, η οργάνωση του αγώνα πέφτει στα χέρια των ομοσπονδιών, των σωματείων που το παλεύουν, που έχουν ως γραμμή πάλι στη σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και του αστικού κράτους, τη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, ως όρο και προϋπόθεση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Συναδέλφες, συνάδελφοι, κάθε φορά που βγαίναμε στους δρόμους, που απαιτούσαμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, η κυβέρνηση σήκωνε τείχος ότι και καλά το απαγορεύει το Σύνταγμα. Το άρθρο 103, όπως πάντα έλεγαν όλοι οι υπουργοί, από το Μητσοτάκη, τον τότε Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέχρι τον Κατρούγκαλο, το Βερναδάκη, τη Γεωργοβασίλη, την Ξενογιανοκοπούλου, το Χαρίτσι και μην πούμε κι άλλους. Όλοι τους χέρι-χέρι και από κοινού και όπως οι ίδιοι δήλωναν, ήταν και είναι στη γραμμή της συνέχειας του αστικού κράτους. Κοινώς, οι κυβερνήσεις μπορεί να φεύγουν και να αλλάζουν, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική μένει. Απλώς ο διαχειριστής της αλλάζει.
Τις μέρες αυτές η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την αναθεώρηση του Συντάγματος. Λέμε λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, όπως γράψαμε και σαν ομάδα πρωτοβουλίας. Τώρα η κυβέρνηση κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Τελειώνουν τα προσχήματα και οι ψευτοδικαιολογίες. Οφείλει και απαιτούμε να προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης ως προς την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Ξέρουμε, συνάδελφοι, ταυτόχρονα, πολύ καλά, ότι τι είναι το αστικό σύνταγμα. Όπως και κάθε σύνταγμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι κατοχυρώνει την εξουσία της κυρίαρχης τάξης και στη συγκεκριμένη περίπτωση την εξουσία μιας χούφτας τραπεζιτών και επιχειρηματικών ομίλων. Οι αναθεωρήσεις του συντάγματος γίνονται, το ξέρουμε αυτό, για να διασφαλιστεί η εξουσία των λίγων και η κερδοφορία τους. Το ότι όμως στο εκάστοτε σύνταγμα θεσμοθετούνται διατάξεις αντεργατικές και αντιδραστικού χαρακτήρα, αυτό δεν σημαίνει, συνάδελφοι, ότι το εργατοϋπαλληλικό κίνημα θα σταυρώσει τα χέρια. Θα μείνουμε δηλαδή παθητικοί θεατές. Ή πολύ περισσότερο δεν σημαίνει ότι δεν μας αφορά. Μας αφορά και μάλιστα στο έπακρο. Και γι' αυτό λέμε εδώ και τώρα απαιτούμε να καταργηθεί κάθε διάταξη που απαγορεύει επί της ουσίας σε ένα κόσμο να εργάζεται με ενιαία, σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Το αίτημα και ταυτόχρονα η πρότασή μας, που μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, υιοθέτησαν πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργανώσεις δημόσιου τομέα, είναι το εξής, κυριολεκτικά διατυπωμένο. Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά, είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για άλλους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλήφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε ορίστου χρόνου. Εφ' εξής, κατοχυρώνεται δια του συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ξεκαθαρίζουμε και από αυτό το βήμα ότι σαν συνδικάτα δεν πρόκειται να μπούμε στην κυβερνητική λογική που λέει «Ελάτε να συζητήσουμε τα κριτήρια πρόσληψης». Δηλαδή, τι μας λένε, να συζητήσουμε ποιοι και πόσοι θα είναι απ' έξω, ποιοι και πόσοι θα απολυθούν. Δεν θα μπούμε στη λογική του διαχωρισμού των εργαζομένων και κυρίως δεν θα επιτρέψουμε την ανθρωποφαγία και τον κανιβαλισμό που επιδιώκει η κυβέρνηση. Δεν νοείται συνδικάτο να υπάρχει που θα διαπραγματεύεται ποια και πόσα μέλη του θα απολυθούν. Γι' αυτό λέμε, εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτοί, ας και ας τους λένε αναπληρωτές, είναι συμβασιούχοι. Εδώ και τώρα μαζικοί διορισμοί, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στους ΣΟΤΑ, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Λεφτά για την υγεία, την παιδεία, την εργασία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σκοπός της σημερινής μας σύσκεψης είναι να δώσουμε συνέχεια, να κλιμακώσουμε τον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων για το δικαίωμα στη μόνιμη δουλειά. Επιδιώκουμε να ενώσουμε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους σε ένα μαζικό, μαχητικό, ενιαίο αγώνα. Καλούμε όλες τις ομοσπονδίες, όλα τα σωματεία να συνυπογράψουν αυτό το παλαϊκό αίτημα, την πρόταση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων να στηρίξουν την πρότασή μας, που εξ αντικειμένου είναι και δική τους πρόταση, μιας και όλες οι ομοσπονδίες έχουν μέλη τους ή έχουν εργαζόμενους συμβασιούχους. Εκ μέρους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και του Προεδρείου σημερινής σύσκεψης, προτείνουμε την 3η 12 Φλεβάρη στις 6 το απόγευμα να γίνει παν δημοσιοπαλληλικό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία στη Βουλή, όπου θα καταθέσουμε την πρόταση της άρσης συνταγματικής απαγόρευσης. Ο αγώνας μας, συνάδελφοι, δεν πρόκειται να περιοριστεί στο πλαίσιο μιας συζήτησης για την αναθεώρηση συντάγματος. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, θα το συνεχίσουμε στους τόπους δουλειάς στα σωματεία.
Γιατί τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τώρα χρειάζεται όλες οι ΕΛΜΕ και όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι αναπληρωτές να έρθουν στις 12 Φλεβάρι στην πλατεία Κλασμόνος. Γιατί τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας στο Συμβασίου προς τα νοσοκομεία, να δυναμώσει ο αγώνας των επικουρικών γιατρών, ο αγώνας στο Συμβασίου προς τους ΟΤΑ, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα Υπουργεία. Ο αγώνας όλων των εργαζομένων. Γι' αυτό καλούμε όλους στις 12 του Νοέμβρη, στη Φλεβάρι, στην πλατεία Κλασμόνος στις 6 το απόγευμα. Τώρα χρειάζεται επίσης να βοηθήσουμε, να ενεργήσουμε, να πρωτοστατήσουμε στο να συγκροτηθούν παντού επιτροπές αγώνα για την κοινοφελή εργασία. Να ενώσουμε τον αγώνα μας. Γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος του, δεν πρέπει να είναι μόνος του. Γιατί όλοι μαζί θα νικήσουμε και γι' αυτό θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στον αγώνα, συνάδελφοι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους μας.